αποδίδω τον προσήκοντα σεβασμό στις εκκλησιαστικές και βαλτικές αρχές του τόπου, υιοθετώ το πρωτόκολλο όπως παρουσιάστηκε από τους προηγούμενους ομιλητές και τον προσήκοντα σεβασμό φυσικά και σε όλους εσάς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή των Σωματείων του Νομού για την τιμή να με καλέσουν να είμαι απόψε ομιλητής στην εκδήλωση. Πριν να αρχίσω την ομιλία μου, θα ήθελα να μνημονεύσω δύο ονόματα που δεν είναι ανάμεσά μας απόψε. Πρώτα τον κυρό Παύλο, το οποίο η θέση ειδικά στην τραπεζούντα είναι δυσαναπλήρωτη, εννοώ τον Μητροπολίτη της Δράμας, τον κυρό Παύλο, και φυσικά τον Λιράρη, τον Λάμπη, τον Τιλγερίδη, ο οποίος μας άφησε πριν από λίγες μέρες. Ήθελα να παρουσιάσω μια μεγάλη παρουσίαση και ξέρω ότι θα σας κουράσει, διαρκεί πάνω από μια ώρα και θα τροποποιήσω την ομιλία μου. Δεν θα δείξω διαφάνειες. Θα ξεκινήσω από το 1071, την χρονολογία, αυτή την κρίσιμη χρονολογία που άλλαξε την ιστορία της Ανατολίας. Το 1071 οι Τουρκομάνοι νίκησαν τους Βυζαντινούς στο Μάτζικερ, έσπασαν τις πύλες της Ανατολίας και σταδιακά άρχισαν να καταλαμβάνουν τη μία μετά την άλλη τις πόλεις της Ανατολίας. Πέρατε οι Οθωμανοί, ή μάλλον Οθωμανοί έγιναν μετά το 14ο αιώνα, οι Τουρκομάνοι είχαν το δικό τους πολιτισμό. Ήταν νομάδες, έθιποι, με κοπάδια προβάτων, ξεκίνησαν από τις στέπες της Κεντρικής Ασίας, από το Τουρκεστάν, και σταδιακά βρέθηκαν στο σημερινό Ιράκ, στη σημερινή Συρία, αποπειράθηκαν από εκεί να μπουν στην Ανατολία. Τελικά έσπασαν οι πύλες της Ανατολίας, όπως είπαμε, το 1071. Ο πολιτισμός τους, λοιπόν, ήταν ένας πολιτισμός νομάδων. Δηλαδή, δεν είχαν συνηθίσει να παράγουν πολιτισμό και κυρίως να παράγουν πλούτο. Ο πλούτος ήταν αυτός ο μετακινούμενος πλούτος των προβάτων που μετέφεραν από τόπου εις τόπο. Όταν λοιπόν αντίκρισαν τις πόλεις της Ανατολίας, όπου τουλάχιστον για 1100 χρόνια που έζησε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, οι λαοί της Ανατολίας, δεν ήταν μόνο Έλληνες, οι λαοί της Ανατολίας, ζώντας σε αυτό το καθεστώς που πραγματικά είχε κατορθώσει να μην υπάρχουν εμφύλοι πόλεμοι μεταξύ των λαών και των φυλών και των θρησκευτικών δογμάτων της Ανατολίας για 1100 χρόνια. Που αυτό είναι προϋπόθεση για να έχουμε παραγωγή πλούτου. Όταν λοιπόν αντίκρισαν αυτές τις πόλεις που συγκέντρωσαν πλούτο για πάνω από μία χιλιετία, ξέρετε, υπάρχει μία παράδοση στο Ισλάμ που λέγεται Γκανιμέτ, δηλαδή όσοι συμμετέχουν στην περικύκλωση και στην άλωση μιας πόλης, ξέρετε, ο αγώνας που έδιναν ήταν ιερός, ήταν τζιχάν. Δηλαδή ήθελαν να καταλαμβάνουν πόλεις και να εξαπλώσουν το Ισλάμ. Αυτή η παράδοση λοιπόν, ο νόμος του πολέμου ο δικός τους, που λέγεται Γκανιμέτ, είναι προβλέπει τα εξής. Όσοι συμμετέχουν στην άλωση μιας πόλης, από τη στιγμή που θα κυριεύσουν και θα καταλάβουν την πόλη, έχουν το δικαίωμα, με βάση αυτή την παράδοση, να λαιλατήσουν τον πλούτο που υπάρχει μέσα στην πόλη που έχουν αλώσει, που έχουν καταλάβει, για τρεις ημέρες. Και την τρίτη μέρα, με ό,τι περιουσιακά στοιχεία βρίσκεται ο καθένας, αυτά είναι δικά του. Από τον στρατηγό μέχρι τον τελευταίο στρατιώτη. Αυτό λοιπόν ήταν μια διαδικασία λαιλασίας του πλούτου του άλλου. Ήρθαν αντιμέτωποι με ένα πλούτο που δεν τον είχαν συναντήσει ποτέ στη ζωή τους, γιατί η ζωή τους ήταν άλλη, όπως σας είπα, ήταν νομαδική. Έχει γραφτεί ένα καταπληκτικό βιβλίο του Σπύρου Γριώνη, ένας απίστευτος επιστήμονας, έχει πεθάνει σε ηλικία 95 ετών, δίδασκε στο Μπέρκλεϊ, αν δεν κάνω λάθος, στην δυτική πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, στην Καλιφόρνια, Βυζαντινολόγος, ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο. Δύο βιβλία που έχουν μείνει στην ιστορία. Το πρώτο ήταν η
η ιστορία της λαιλασίας του πλούτου των άλλων, αυτό που αναφέρω, από τον 10ο μέχρι το 14ο αιώνα. Και το δεύτερο είναι η λαιλασία του πλούτου των Κωνσταντινοπολιτών το 1955 κυρίως. Εκεί λοιπόν υπάρχει και ένας χάρτης που δείχνει πως προϊόντος του χρόνου αυτού στους τρεις αιώνες, τρεις ή μισή αιώνες, από πόλη σε πόλη λαιλάτισαν τον πλούτο των ελληνικών, αρμενικών, ασσυριακών πόλεων για να καταλήξουμε τελικά στην Προύσα, στην Αδριανούπολη και στην Κωνσταντινούπολη και στην ίδρυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ξέρετε, αν διαβάσει κανείς την ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, θα δει ότι αυτή η διαδικασία της λαιλασίας του πλούτου του άλλου ήταν και το οικονομικό δόγμα της χώρας. Δεν είχαν συνηθίσει να παράγουν πλούτο και εξασφάλιζε πλούτο η διοίκηση μέσα από την επεκτατική αυτή διαδικασία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γιατί με την άνοση της πόλης δεν σταμάτησαν. Έφτασαν μέχρι το 1699, συνεχίστηκε αυτή η διαδικασία, στις πύλες της Βιέννης. Εκεί σταμάτησαν, τους σταμάτησαν δηλαδή οι Γερμανοί, οι Αυστριακοί, και έκτοτε αρχίζει για ένα διάστημα η περίοδος της σταθερότητας και μετά η συρρήκνωση. Και στη συρρήκνωση έπαιξε ρόλο ακριβώς αυτό. Επειδή δεν είχε αποκτήσει δομές παραγωγικές και δομές παραγωγής πλούτου η Οθωμανική Αυτοκρατορία, άρχισε να παρακμάζει οικονομικά, δεν παρακολούθησε τα βήματα της Δύσης, ιδιαίτερα μετά την έναρξη της βιομηχανικής επανάστασης, και φτάσαμε στον Αβδούλ Χαμίν, που εκεί είναι και η αφετηρία της γενοκτονίας. Εδώ λοιπόν πρέπει να πούμε το εξής, ότι ενώ δεν παρήγαγε πλούτο η Οθωμανική Αυτοκρατορία και περιοριζόταν στον αλληλατή τον πλούτο των περιοχών που καταλάμβανε σε διάφορες φάσεις της ιστορίας, είχε ο αγώνας που έκανε η Οθωμανική Αυτοκρατορία και η Τουρκομάνη και συνέχεια η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν ιερός, όπως είπα, με βάση τα δικά τους κριτήρια. Ήταν τζιχάν. Και γι' αυτό ο στρατός, το στρατό τους, ήταν, απαγορευόταν να στρατεύονται οι μη μουσουλμάνοι. Διότι ήταν ανακόλουθο και αμαρτωλό να συμμετέχουν μη μουσουλμάνοι σε έναν ιερό πόλεμο των μουσουλμάνων. Γι' αυτό λοιπόν δεν στρατεύονταν οι χριστιανοί, Έλληνες, Ασσύριοι, Αρμένοι και οι Εβραίοι, και ως για να υποκαταστήσουν την απουσία τους από το στρατό, πλήρωναν παραπάνω φόρο σε σχέση με τους μουσουλμάνους, τη λεγόμενη δεκάτη, την οποία δεν την πληρώνουν οι μουσουλμάνοι. Και έτσι, αυτοί που παρήγαγαν πλούτο ήταν οι χριστιανοί. Όμως, αυτό προϊόντος του χρόνου και ιδιαίτερα όταν άρχισε να παρακμάζει η Οθωμανική Αυτοκρατορία, δημιούργησε ένα πρόβλημα, και αυτή ήταν η αιτία που προκάλεσε το δόγμα της γενοκτονίας, για το οποίο θα αναφερθώ αμέσως μετά. Ξέρετε, οι χριστιανοί δεν είχαν δικαιώματα, γιατί διδάσκονται διάφορα στα ελληνικά πανεπιστήμια και στα άλλα τα σχολιά, ότι ούτε λίγο ούτε πολύ χρωστάμε στους Οθωμανούς, γιατί ήταν ελεήμονος ο Τάνος και μας ελεούσε. Δεν είναι έτσι. Μέχρι το χάτι Σερίφ και το χάτι Χουμαγιούν, το χάτι Σερίφ είναι το διάταγμα των Ρόδων το 1876, και 15 χρόνια μετά έχουμε το χάτι Χουμαγιούν, είναι οι δύο μεταρρυθμίσεις που υποχρέωσε η Δύση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία να κάνει. Μέχρι τότε λοιπόν, ο κάθε τοπικός άρχον, όσο μάλλον ο Σουλτάνος, είχε δικαίωμα επί ζωής και θανάτου, περιουσίας, τιμής, πάνω στους ραγιάδες, χωρίς να υπάρχει δικαστική απόφαση. Αυτό λοιπόν, και ούτε λίγο ούτε πολύ, είμαστε και κατώτερα όντα σε σχέση με τους μουσουλμάνους. Για πρώτη φορά λοιπόν με το χάρτη Σερίφ και στη συνέχεια με το χάρτη Χουμαγιούν, άρχισαν να αναγνωρίζονται ορισμένα δικαιώματα, και αυτό το πλεονέκτημα που είχαμε για αιώνες να μην στρατευόμαστε, είχε δώσει τη δυνατότητα στους χριστιανούς και στους Εβραίους να αναπτύξουν τις ικανότητες που έχουν και στην παραγωγή, την πρωτογενή παραγωγή, αλλά και στο εμπόριο, και να συσσωρεύουν πλούτο, ασχέτως αν έδιναν το 10%. Αυτό, όταν διασφαλίστηκε το δικαίωμα στην περιουσία, την τιμή και τη ζωή, με τις δύο μεταρρυθμίσεις που σας είπα,
άρχισαν οι κοινότητες χριστιανικές να γίνονται πιο εύρωστες οικονομικά, πνευματικά και πληθυσμιακά. Για να φτάσουμε στο 1885, και τότε να αρχίζει να γίνεται εμφανές αυτό το χάσμα. Είναι τότε που η Οθωμανική Αυτοκρατορία άρχισε να παρακμάζει οικονομικά, μπήκε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο της εποχής, το οποίο ίδρυσε, είχε έδρα, κτίριο και εισέπρατε τους φόρους από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, κάτι μπορεί να σας θυμίζει αυτό από τα μνημόνια. Εν πάση περιπτώσει, τότε λοιπόν άρχισαν να αναζητούν και ο Σουλτάνος Αμπντούλ Χαμίδ, αλλά και η στρατιωτική και πολιτική γραφειοκρατία, η ανώτατη, τις ευθύνες αυτής της φθήνουσας κατάστασης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Να θυμίσω ότι από το 1828 είχε στην ουσία άρχισε η διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αποσπάστηκε η Ελλάδα και είχαμε το πουλόβερ άρχισε να ξυλώνεται και είμαστε στο φάσμα της διάλυσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με τους Βαλκανικούς πολέμους. Τότε λοιπόν ο Αμπντούλ Χαμίδ αρχίσει να θεωρεί ως υπεύθυνος για αυτή την παρακμιακή κατάσταση, την πορεία της, παρακμιακή πορεία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας Αρμένιους, Έλληνες και Ασσύριους. Ξεκινάνε η διωγμή των Αρμενίων επί Αμπντούλ Χαμίδ και τότε αρχίζει η εσωτερική σύγκρουση μεταξύ της υψηλής πύλης και των γραφειοκρατών αξιωματικών και κρατικών αξιωματούχων με την υψηλή πύλη και γεννιέται το κίνημα των Νεοτούρκων, οι οποίοι θεωρούν ότι η υψηλή πύλη είναι υπεύθυνη για την παρακμιακή πορεία και έτσι ξεκινάει, έχουμε την εξέγερση των Νεοτούρκων, τα συνέδρια των Νεοτούρκων, όπου εκεί αποφασίζεται η εθνοκάθαρση και η γενοκτονία των χριστιανικών λαών. Έχουμε τέσσερα συνέδρια, 1809, 10, 11, τρία συνέδρια στη Θεσσαλονίκη, μυστικά συνέδρια. Εκεί αποφασίζεται η γενοκτονία και αρχίζει να υλοποιείται από το 1914 μέχρι το 1923. Σε κάποια σημεία η πολιτική απόφαση και το σχέδιο ήταν των Νεοτούρκων. Υπήρχε και η εμπλοκή των Γερμανών με συμβουλευτικό τρόπο, όταν αρχιστράτηγος χωρίστηκε ο Λίμαν Φον Σάντερς για να εξυγχρονίσει τον Οθωμανικό στρατό από τους Νεοτούρκους, αλλά όταν υπερπροβάλλεται η εμπλοκή των Γερμανών στη γενοκτονία, τότε στην ουσία αθωώνουμε τους Τούρκους. Δεν είναι έτσι. Το σχέδιο, η απόφαση ελήφθη από τους Νεοτούρκους, τεχνικός σύμβουλος θα έλεγα ότι ήταν οι Γερμανοί, ιδιαίτερα από το 1914 και μετά. Δεν θα αναφερθώ στη γενοκτονία, τα έχουμε ακούσει, τα έχετε πει, μπορείτε να τα διαβάσετε. Θα αναφερθώ στο θέμα της διεθνοποίησης, που είναι και το θέμα της απόψινης ομιλίας. Είμαστε στις 30 Οκτωβρίου του 1918. Οι Οθωμανοί ιτώνται στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, συμμετέχουν στον Παγκόσμιο Πόλεμο με τους Γερμανούς, ιτώνται και υπογράφουν πάνω σε ένα αγγλικό θωρεκτό στο λιμάνι του Μούδρου τη συνθήκη ανακοχής του Μούδρου. Τι προβλέπει αυτή? Προβλέπει διάλυση όλων των Οθωμανικών στρατιών, δηλαδή οι Οθωμανοί πλέον, ό,τι έμεινε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, δεν θα έχουν στρατό, ναυτικό, αεροπορία δεν υπήρχε τότε, ήταν στα Σπάργανα, και θα είναι η Οθωμανική Αυτοκρατορία υπό την κυδαιμονία των νικητριών δυνάμεων της εγκάρδιας συνεννόησης της Αντάν, Αγγλία, Γαλλία βασικά, και κάπου εκεί εμπλέκεται και η Ελλάδα. Είμαστε λοιπόν στις 30 Οκτωβρίου του 1918, γίνεται η συνθήκη του Μούδρου, μπαίνουν οι Άγγλοι στην Κωνσταντινούπολη, αναλαμβάνουν τη διοίκηση της πόλης στην ουσία, και μέσα σε μία εβδομάδα οι Αρμένοι απαιτούν από τους Άγγλους που διοικούν την πόλη να πιέσουν τον Σουλτάνο που ήταν στην πόλη και την κυδαιμονία των Άγγλων να ιδρυθούν δικαστήρια γενοκτονίας για να δικαστούν οι υπεύθυνοι στρατιωτικοί και πολιτικοί, εννοώ βαλίδες, νομάρχες, έπαρχοι, καϊμακάμιδες, οι οποίοι συμμετείχαν στην γενοκτονία, έδωναν εντολές, να δικαστούν όλοι αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη γενοκτονία των Αρμενίων. Το ίδιο διάστημα, εμείς οι Έλληνες είδαμε την ανακοχή ως το τέλος των προβλημάτων, γιατί ήδη είχαν εκπατριστεί οι Έλληνες της Ανατολικής Θράκης, οι Έλληνες από τη Μικρασία, οι δικοί μας, κάποιοι είχαν φύγει στη Ρωσία και άρχισαν να επιστρέφουν στα σπίτια τους, γιατί θεώρησαν ότι αφού οι σύμμαχοι
έχουν πάει στην Κωνσταντινούπολη, αφού υπογράφει και η αναποχή, θα σταματήσει και η γενοκτονία. Και δεν ζήτησαν τη δικαίωση όπως έκαναν οι Αρμένοι. Είναι άγνωστο εμπολής αυτό το θέμα στην Ελλάδα. Πρέπει να ψάξουμε στις τουρκικές πηγές. Οι Άγγλοι το έχουν κρύψει το θέμα κι αυτοί, γιατί εμπλέκονται οι Άγγλοι. Ιδρύονται λοιπόν τα δικαστήρια. Αρχίζουν οι καταδίκες. Εν τω μεταξύ, στις 19 Μαΐου του 1919, δηλαδή 5-6 μήνες μετά, αποβιβάζεται ο Μουσταφά Κεμάλ στη Σανσούρα και αρχίζει εκεί το δρομολόγιο του που οδήγησε τελικά στην ίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας το 1923. Όσο λοιπόν διαρκούν αυτές οι δίκες και ο Μουσταφά Κεμάλ οργανώνεται στην Ανατολία, έχουμε και δύο απαγχωνισμούς καταδικαστέντων. Μόλις λοιπόν καταδικάστηκαν οι δύο και απαγχωνίστηκαν από τα δικαστήρια της γενοκτονίας, ο Μουσταφά Κεμάλ αρχίζει να ξεσηκώνει τον κόσμο. Και εναντίον των Άγγλων και εναντίον της υψηλής ποινής που επιτρέπει τους αγωνιστές, όπως ονομάζουν τους γενοκτόνους, να δικάζονται και να απαγχωνίζονται κιόλας. Γίνονται λοιπόν διαδηλώσεις σε όλη την Ανατολία και οι Άγγλοι αναγκάζονται να πάρουν τους κατηγορούμενους, να τους μεταφέρουν στη Μάλτα, όπου εκεί συνεχίζονται οι δίκες της Μάλτας. Δηλαδή συνεχίστηκαν τα δικαστήρια να δικάζουν εκεί, να παρουσιάζουν οι Αρμένοι τα στοιχεία που είχαν και να γίνονται οι δίκες των γενοκτόνων. Τότε λοιπόν ο Μουσταφά Κεμάλ συνέλαβε, αν δεν κάνω λάθος, τρεις αξιωματικούς, ανώτερους Άγγλους αξιωματικούς στο ΒΑΝ, οι οποίοι ήταν σε επίσημη αποστολή, τους συνέλαβε ως κατασκόπους και απείλησε τους Άγγλους ότι αν δεν σταματήσουν οι δίκες της Μάλτας, θα τους κρεμάσει, θα τους καταδικάσει και θα τους κρεμάσει για κατασκοπία. Εδώ πρέπει να γίνουν όχι ένα διδακτορικό, πολλά διδακτορικά για αυτή την ιστορία. Η εκτίμησή μου είναι, δεν έχω στοιχεία, ότι αυτή ήταν μια στημένη ιστορία. Οι Άγγλοι ήθελαν να απαλλαγούν από αυτό το άγος και αυτούς των δικαστηρίων και ανταλλάσσει ο Μουσταφά Κεμάλ τους αξιωματικούς, μάλιστα οι αξιωματικοί, ένας αντισταγματάρης και ένας συνταγματάρης ήταν αδέρφια τους Άγγλους, τους ανταλλάσσει, τους δίνει στους Άγγλους και οι Άγγλοι με τη σειρά τους πάγουν τα τις δίκες και απελευθερώνουν τους υποδίκους. Αυτή λοιπόν είναι το πρώτο βήμα που κάνουν οι Άγγλοι, ενώ εμείς θεωρούμε ότι θα ξαναγυρίσουμε στα σπίτια μας. Γύρισαν οι Έλληνες στο Αϊβαλί, στο Τσεσμέ, στη Φώκια, όπου είχαν γίνει ήδη σφαγές και... αλλά και στον Πόντο. Γύρισαν πίσω, λέει, τώρα θα ζήσουμε καλά. Όμως, όταν ξανάρχισε ο Μουσταφά Κεμάλ την τελική φάση της γενοκτονίας, τότε διαπιστώσαμε ότι... Τότε λοιπόν οι Αρμένοι εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης του Τοπάλ Οσμάν. Απέτησαν από τους Άγγλους, οι Άγγλοι με τη σειρά τους, απέτησαν από τον εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης και εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Τοπάλ Οσμάν και για 161 άντρες από τη συμμορία του. Δεν το έκαναν οι Έλληνες, οι οποίοι υπέστησαν τα πάνδυνα από τον Τοπάλ Οσμάν. Ο Τοπάλ Οσμάν έσφαξε πολλαπλάσιους Έλληνες από τους Αρμένιους. Οι Αρμένοι όμως, ένας λαός με διαφορετική κουλτούρα, ας πω αυτή τη λέξη, την ξενική, έδρασαν αλλιώς. Και αυτό το ένταλμα σύλληψης ο Μουσταφά Κεμάλ, το Τοπάλ Οσμάν απέτησε από τον Μουσταφά Κεμάλ όταν συναντήθηκαν στην Κάβζα, βγήκε στις 19 Μαΐου, μετά από μια εβδομάδα συναντήθηκαν στην Λουτρόπολη Κάβζα της Ανισού, εδώ έχουμε και Σαμψουντέως, εκεί συναντήθηκαν σε ένα πανδοχείο και εκεί ο Μουσταφά Κεμάλ απέτησε από τον Τοπάλ Οσμάν να συνεχίσει το αποτρόπιο έργο του. Και ο Τοπάλ Οσμάν ζήτησε πολιτική νομιμοποίηση, την πήρε, δικαϊκή νομιμοποίηση, Μουσταφά Κεμάλ είπε να ακυρωθεί το ένταλμα σύλληψης για αυτόν και για τους συμμορίτες του και φυσικά όπλα και χρήματα. Τα πήρε όλα και συνέχισε την. Οι Αρμένοι λοιπόν, όταν είδαν ότι δεν δικαιώνονται, έκαναν ένα σχέδιο, το αρχικό σχέδιο. Το σχέδιο αυτό απόδοσης δικαιοσύνης, δηλαδή επειδή δεν είχαν κράτος και δεν είχαν άλλο τρόπο να αποδοθεί δικαιοσύνη, πήραν τον νόμο στα χέρια τους και έκαναν το σχέδιο Νέμεσης. Νέμεσης είναι ελληνική λέξη χρησιμοποίησαν.
Δηλαδή αυτό που απαξιώσαμε εμείς, το καταξίωσαν οι Αρμένοι, έδωσα μια ελληνική λέξη. Και τι έκανε. Εκπαίδευσαν νέους, τους λεγόμενους φενταΐ, οι οποίοι είπαν θέτω τον εαυτό μου στην υπηρεσία αυτού του ιερού σκοπού που είναι η απόδοση της δικαιοσύνης. Είχαν κάνει έναν κατάλογο με τους προτετίους και άρχισαν, παιδιά εντάξει με αυτά τα τηλέφωνα, δεν γίνεται τώρα, δεν έχω κείμενο, μην με διαλύετε με αυτό. Κάνουμε το εξής, πατάμε το κουμπάκι, αθόρυβο και τελειώσαμε. Τόσο εύκολο είναι. Και ένα νερό ρε παιδιά. Λοιπόν, σχέδιο νέμεσης. Έβαλαν τον κατάλογο με τους προτετίους, ενώ την τριάδα, δηλαδή την ηγετική ομάδα των, των Νεοτούρκων, νομάρχες, επάρχους και διοικητές στρατογραφυλακής. Ήταν, αν δεν κάνω λάθος, σε πρώτη φάση 26 άτομα. Τους 25 τους βρήκαν και τους εκτέλεσαν. Εγώ δεν λέω τώρα ότι πρέπει να παίρνουμε τον νόμο στα χέρια μας και να σκοτώνουμε όποιον νομίζουμε ότι έχουμε δίκιο, έτσι για να μην παρεξηγηθούμε. Αλλά στις συνθήκες που επικρατούσαν τότε, με 1,5 εκατομμύριο νεκρούς, με απίστευτα εγκλήματα σε βάρος των Αρμενίων, αντιληφθείτε τι βάρος κουβαλούσαν στις πλάτες τους και... Λοιπόν, σκότωσαν και τον Ταράτ και τον Τζεμάλ και τον Εμβέρ, και στη συνέχεια τον ομάρχη της Τραπεζούντας, τον ομάρχη του Μπακού. Τους 25 από τους 26 τους σκότωσαν, τον 26ο τον σκότωσε ο ίδιος ο Μουσταφά Κεμάλ. Γιατί θεώρησε ότι συμμετείχε σε μια συνωμοσία εναντίον του, στη συνωμοσία της Σμύρνης. Αμέσως μετά οι Αρμένοι, χωρίς κράτος, δεν είχαν κράτος, οι Αρμένοι ίδρυσαν κράτος το 1991-92 μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Ευχαριστώ. Λοιπόν, χωρίς κράτος, έκαναν στρατηγική. Πραγματικά, εγώ δεν θέλω ούτε να εκθιάζω, ούτε να υπέρνω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό που διαπιστώνω, ένας λαός διαλυμένος, γενοκτονημένος, χωρίς κράτος, αφενός με ένα πέδος η δικαιοσύνη, με τον τρόπο που το έκανε, αφετέρου έκανε στρατηγική για τη δικαίωση. Και αυτή η στρατηγική είναι η στρατηγική των 4 τάφων. Έχουμε το κομμαθείς εδώ. Λοιπόν, τα 4 τάφη είναι τα εξής. Πρώτο είναι τα νουμά, που σημαίνει να γνωρίσει ο κόσμος οι 4 φάσεις της στρατηγικής των Αρμενίων, μια στρατηγική που συνεχίζεται. Την ξεκίνησαν από την πρώτη δεκαετία, από τη δεκαετία του 20. Θα δείτε μετά εμείς τη στρατηγική είχαμε. Ξεκινάνε λοιπόν με τα 4 τάφ. Το πρώτο τάφ είναι τα νουμά. Τι σημαίνει τα νουμά? Να κάνουμε γνωστό στην ανθρωπότητα το έγκλημα της γενοκτονίας που έγινε εις βάρος των Αρμενίων. Αρχίζουν λοιπόν οι κοινότητες, αφού όπου οργανώθηκαν στον κόσμο, άρχισαν να ενημερώνουν τις τοπικές κοινωνίες και τις τοπικές αρχές. Σε κάποια φάση ιδρύθηκε ένας επαναστατικός λαϊκός απελευθερωτικός στρατός, ο Ασάλα, για τον οποίο υπάρχουν και κάποια ερωτηματικά, αυτά είναι θέματα ειδικά, τα βάζουμε στην άκρη. Πάντως, για να κάνουν γνωστό, ούτε εδώ λέω ότι πρέπει να κάνουμε εμείς κάτι τέτοιο, έτσι, για να μην παρεξηγηθούμε. Αυτοί λοιπόν τι έκαναν. Άρχισαν, όταν ξεκίνησαν τον αγώνα του Τανεμά, το πρώτο ΤΑΦ, να κάνουν γνωστό, άρχισε η προπαγάνδα του τουρκικού κράτους. Μία αντεπιχείρηση δηλαδή, και λέγανε, δεν κάναμε εμείς γενοκτονία, λέει, έκαναν οι Αρμένοι γενοκτονία εις βάρος μας. Τι το έκαναν αυτό? Οι διπλωματικές αρχές, εκεί όπου δραστηριοποιούνταν οι Αρμένοι, στην Αργεντινή, στην Αμερική, στη Γαλλία, εκεί οι τοπικές διπλωματικές αρχές της Τουρκίας άρχισαν να κάνουν μια επιχείρηση εξουδετέρωσης της προσπάθειας που έκαναν οι Αρμένοι να ενημερώσουν τον κόσμο. Και εκεί αποφάσισαν οι Αρμένοι να τιμωρήσουν τους διπλωμάτες που έκαναν αυτό το έργο. Και είχαμε περίπου, νομίζω, 48 ή 49 εκτελέσεις Τούρκων διπλωματών και στρατιωτικών, οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτό το έργο της αποσιώπησης ή μάλλον της δικαίωσης των γενοκτόνων και όχι των γενοκτονημένων. Όμως, μέσα από αυτή τη διαδικασία έγινε γνωστό, έτσι έγινε γνωστό και το αρμενικό ζήτημα. Γιατί μια δολοφονία ενός διπλωμάτη ήταν ένα θέμα παγκόσμιο, τότε έβρισκαν τον τρόπο
και την ευκαιρία οι Αρμένοι να παρουσιάσουν και το θέμα της γενοκτονίας και έτσι θα έλεγα ότι κορυφώθηκε το πρώτο ΤΑΦ. Μόλις κορυφώθηκε το πρώτο ΤΑΦ, πέρασαν στο δεύτερο ΤΑΦ. Το δεύτερο ΤΑΦ είναι τα ΝΜΑ. Το πρώτο είναι ΤΜΑΚ, για να κάνουμε γνωστό, το δεύτερο είναι τα ΝΜΑ. Τα ΝΜΑ τι σημαίνει? Αναγνώριση. Δηλαδή, να πείσουμε τις τοπικές κοινωνίες, ξεκίνησαν από τους Δήμους, έφυγε ο Μαμψάκος. Ξεκίνησαν από τους Δήμους, από τις περιφέρειες, από τις κυβερνήσεις της Ομόσπονδης, της Ομοσπονδιακά Κράτη. Και έτσι σιγά σιγά έφτασαν και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια. Και έτσι φτάσαμε στο σημείο οι Αρμένοι, χωρίς να έχουν κράτος που χρηματοδοτεί τον αγώνα τους, που συντονίζει τον αγώνα τους, που τους δίνει δύναμη, που ανοίγει πόρτες στα ξένα κράτη, χωρίς κράτος, φτάσαμε στο σημείο σήμερα. Εντάξει, κάποια στιγμή συμμετείχε και το κράτος, που μερικές φορές μπορεί να είναι και τροχοπέδι, γιατί υπακούει και στα ζητήματα των συμφερόντων του κράτους, που πολλές φορές τα συμφέροντα του κράτους αντιστρατεύονται το ζήτημα της δικαίωσης της γενοκτονίας. Θα τα δούμε μετά σε εμάς. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο οι Αρμένοι να έχουν περίπου 35 χώρες που έχουν αναγνωρίσει την γενοκτονία και ο αγώνας συνεχίζεται. Το τρίτο ΤΑΦ, το τρίτο στάδιο, είναι τα ΣΜΙΝΑΤ. Τα ΣΜΙΝΑΤ τι σημαίνει? Αποζημιώσεις. Δηλαδή, να πετύχουν τέτοιου είδους αναγνώριση από τις χώρες στις οποίες κατοικούν, ούτως ώστε να τους δίνει ο νόμος της αναγνώρισης το δικαίωμα να προσφεύγουν στο κράτος που κατοικούν και αυτό με τη σειρά του να ζητεί τα περιουσιακά δικαιώματα των Αρμενίων που άφησαν πίσω τους οι γενοκτονημένοι. Εδώ έχουν ένα πλεονέκτημα σε σχέση με εμάς οι Αρμένοι. Γιατί? Διότι δεν είχαν κράτος, ευτυχώς δηλαδή, να υπογράψει για την ανταλλαγή των περιουσιών. Άρα, αστικά, δικαϊκά, έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τις περιουσίες. Έχουμε λοιπόν τώρα, έχουμε δικηγόρους εδώ. Δικηγόροι είστε εσείς οι κυρίες? Δικηγόροι είστε εσείς οι κυρίες? Όχι. Λοιπόν, έχουν λοιπόν το δικαίωμα και ο στόχος τους είναι το τρίτο ΤΑΦ να ζητήσουν αποζημιώσεις ή ακόμη και τα χωράφια τους πίσω. Το τέταρτο ΤΑΦ είναι το ΠΡΑΚ. Τι σημαίνει? Τα εδάφη τους. Εάν δηλαδή κερδίσουν τις περιουσίες τους, ξέρετε σήμερα που μιλάμε, η τουρκική εθνοσυνέλευση είναι πάνω σε περιουσία Αρμενίου. Και μάλιστα κάποιες από τις πελικημένες πέτρες και τα αγκονάρια που έχει κτιστεί είναι και από κτίσματα και από νεκροταφείο Αρμενίων. Υπάρχουν ακόμα σημειώσεις πάνω. Αυτό είναι το τουρκικό κράτος. Πάνω στις περιουσίες, στα μνήματα, στα χώματα, στα αίματα και στα κόκαλα αυτών λαών που γενοκτόνησαν. Αυτό είναι το τουρκικό κράτος και σήμερα. Ξεκινούμε λοιπόν, έχουν η βάση του Ιντζερλίκ, όπου έχουν οι Αμερικανοί τη βάση τους, υπάρχουν Αρμένοι που έχουν τα συμβόλαια, τα ταπού. Είναι αρμενικές περιουσίες. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Ότι αν τελικώς η στρατηγική τους υλοποιηθεί, φτάσει σε φάση υλοποίησης, πάρουν στην τρίτη φάση ο καθένας τις περιουσίες τους. Αν τις ενώσουν, τότε θα αποκτήσουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν τα εδάφη τους. Εγώ δεν λέω αν θα γίνει ή όχι. Πάντως οι άνθρωποι αυτοί έχουν μια στρατηγική. Πάμε τώρα σε εμάς. Εμείς καταρχάς, όταν οι Αρμένοι διεκδικούσαν ένταλμα σύλληψης για τον Τοπάδοσμαν και δικαστήρια γενοκτονίας, εμείς θα έλεγαμε μια λάθος πολιτική αντίληψη και προσέγγιση, πιστεύαμε ότι ο Τούρκος θα αναιρέψει. Όπως πιστεύαμε με την επανάσταση των Νεοτούρκων. Ξέρετε, υπάρχει μια φωτογραφία στα Σούρμανα, κάμια δεκαριά λιράρδες, γιορτάζουν την επανάσταση των Νεοτούρκων, γιατί θεωρούσαν ότι θα φέρουν ισότητα, αδελφότητα και ψέμα μεγάλο. Ψέμα μεγάλο, μας ξεγέλασαν και εμάς και ορισμένους από τους Αρμένιους και πιστεύαμε ότι θα... Τι έγινε λοιπόν με εμάς? Καταρχάς, εμείς είχαμε την τραγωδία της Μικρασιατικής εκστρατείας. Το πώς και γιατί έγινε, καλύτερα να μην ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο.
αν και είχαμε πέρυσι τα 200 χρόνια, τα 100 χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή πήγαμε τον Φλεβάρι του 1923, ξεκινήσαμε σε διμερές επίπεδο Ελλάδα και Τουρκία και υπογράψαμε τη Συμφωνία Ανταλλαγής των Πληθυσμών και φυσικά και των Περιουσιών. Στη συνέχεια ακολούθησε η Συνθήκη της Λοζάνης. Τι ήταν η Συνθήκη της Λοζάνης? Η Συνθήκη της Λοζάνης ήταν Συνθήκη Ειρήνης μεταξύ των νικητών, δηλαδή της Αντάν και της ηττημένης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γι' αυτό είναι οι υπογραφές όλων των κρατών που συμμετείχαν στην Αντάν, από τη μια πλευρά και της Τουρκίας. Όμως υπάρχει το εξής οξύμορο. Ενώ είναι μια συνθηκολόγηση της Τουρκίας, να οριστούν τα σύνορα κτλ., υπάρχει σε εσωτερικό επίπεδο μια αντίφαση ότι η Τουρκία είναι νικητής απέναντι στην Ελλάδα. Και η Ελλάδα δεν μπορεί να επιβάλλει ως νικήτρια των συμμάχων, αλλά η τιμένη στη Μικρασία να επιβάλλει τους όρους της. Και εκεί η Τουρκία προσπαθεί να βάλει ζήτημα πολεμικών αποζημιώσεων. Δηλαδή, να ζητήσει από την Ελλάδα αποζημιώσεις για τις καταστροφές που ισχυρίζεται η Τουρκία ότι έπραξε στη Μικρασία. Και αυτό τελικώς το αποφεύγουμε. Γιατί? Διότι δώσαμε το προγεφύρμα του Κάραγατς, στρατηγέ, για να αποσύρουν. Το Κάραγατς είναι μια περιοχή προέκταση της Βίσσας στον Εύρο, που έφτανε μέχρι τον Εύρο, του ποταμό, ήταν δίπλα στην Αδριανούπολη. Το δώσαμε δώρο στους Τούρκους για να μην ζητούν αποσημειώσεις πολεμικές από εμάς. Εκεί λοιπόν τι αποφασίζεται? Εκεί δεν μπόρεσε η Ελλάδα να θέσει θέμα δικαίωσης για τη γενοκτονία, να μπει δηλαδή άρθρο στη συμφωνία που να υποχρεώνει την Τουρκία να αναγνωρίσει, κάτι που είχε γίνει στη Συνθήκη των Σεβρών, όπου εκεί ήμασταν νικητές και δεν είχαμε ιτηθεί ακόμα στη Μικρασία. Δεν μπαίνει λοιπόν στην Συνθήκη της Λοζάνης και όχι μόνο αυτό, τι αποφασίζεται? Αποφασίζεται να διεδρυθεί Διεθνής Επιτροπή, η οποία αναλαμβάνει, προσέξτε, να καταγράψει και να εκτιμήσει την αξία των περιουσιών που άφησαν οι μουσουλμάνοι που έφυγαν από την Ελλάδα με βάση την ανταλλαγή και οι Έλληνες που έφυγαν από τη Μικρασία με βάση την ανταλλαγή. Αυτή η περιουσία είναι υπερδεκαπλάσιας αξίας η περιουσία των Ελλήνων και με βάση τη συμφωνία που υπέγραψαν οι Τούρκοι έπρεπε να καταβάλουν το υπερέχον τίμημα, την αξία της περιουσίας των Ελλήνων σε χρήμα στην Ελλάδα και η Ελλάδα το μοιράσει στους δικαιούχους, δηλαδή στους ανταλλάξιμους. Εκεί λοιπόν τα δε κράτη δεν παίρνουν την ιδιοκτησία, η Ελλάδα δεν πήρε την ιδιοκτησία των περιουσιών των μουσουλμάνων, αλλά πήρε τη διαχείριση. Τα κράτη λοιπόν παίρνουν τη διαχείριση και μετά έχουν υποχρέωση να την μοιράσουν στους. Τι έγινε λοιπόν? Οι Τούρκοι, αυτό έπρεπε, αφού ολοκληρώσουν αυτές οι επιτροπές του δουλειά τους, έπρεπε η κάθε χώρα, όπως είπαμε, να καταβάλει στην άλλη, η χώρα που έχει τη μεγαλύτερη περιουσία να καταβάλει στην άλλη. Οι Τούρκοι λοιπόν άρχισαν και πάλι να θυμούνται τις πολεμικές αποζημιώσεις, πρώτοι είχαν υπογράψει, και τελικώς αυτή αναρνείται να δώσει στην Ελλάδα για να φτάσουμε στις συμφωνίες Ινωνού Βενιζέλου, όπου η Ελλάδα αποποιείται των δικαιωμάτων μας στη συμφωνία αυτή της φιλίας Ινωνού Βενιζέλου και έτσι χαρίζουμε στην Τουρκία περιουσίες που ξεπερνούν σημερινή αξία τα 200-250 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας. Και τότε φέρνουν την συμφωνία αυτή στη Βουλή, την Ελληνική Βουλή. Εξανίστανται οι προσφυγικής καταγωγής βουλευτές, γίνεται τρομοκρατία μέχρι και στα σπίτια τους, υποχρεώνονται όλοι να την υπογράψουν πριν ενός Καπαδόκη, ο οποίος μετά από 3 μήνες έσκασε από το κακό του, πέθανε ο άνθρωπος από την πίεση που δέχτηκε. Και να σας πω κάτι, εάν αυτές οι συμφωνίες Ινωνού Βενιζέλου έφεραν όντως την ειρήνη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει μια λογική. Πληρώνουμε ένα βαρύ τίμημα, αλλά ζούμε τον 20ο αιώνα σε ειρήνη και με ένα κράτος που δεν απειλεί και δεν συνεχίζει τις πρακτικές και τις πολιτικές της γενοκτονίας.
Στις συμφωνίες αυτές, πού είναι ο Πασμαντίδης? Εδώ είναι. Πού? Χέρι του. Ναι. Λοιπόν, στις συμφωνίες αυτές είχε ισχυροποιηθεί το δικαίωμα των εταμπλίδων, των εγκατεστημένων Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη να μένουν εκεί και είχε υποχρεωθεί η Τουρκία να τους δεχθεί ως κατοίκους της χώρας που θα ανανεώνεται η άδεια παραμονής τους όπως προβλέπει ο νόμος. Ξέρετε τι έκανε το 1964 η Τουρκία? Κατήγγειλε μονομερώς τη συμφωνία που είχε κυρωθεί από τα κοινοβούλια. Και η Ελλάδα όχι μόνο δεν έβγαλε άχνα, την δέχθηκε με ευχαρίστηση και είπε θα το ξαναδούμε. Το θέμα δεν το ξαναείδαμε ποτέ. Ξερίζωσαν την ελληνική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης τους λεγόμενους εταμπλίδες. Η Τουρκία λοιπόν μετά το 30 δεν άλλαξε ούτε πολιτική ούτε πρόσωπο. Πώς λέμε, παρουσιολογιώτητε, ο λίγο το πώς να τα αλλάζει, το ταπεία να τα αλλάζει. Λοιπόν, ακούστε τι έγινε. Είμαστε στο 1941, Χριστούγεννα. 42 προς 42. Η Ελλάδα είναι υπό τριπλή κατοχή. Εδώ είχαμε βουλγάρικες, γιατί κάπου στην Αθήνα δεν το ξέρουμε. Δηλαδή βουλγάρικοι, ιταλικοί, γερμανικοί και κάποιες περιοχές της Θεσπρωτείας είχαν και αλβανική κατοχή. Και αυτό να μην το ξεχνάμε. Ενώ λοιπόν είμαστε υπό κατοχή, υπό τριπλή κατοχή, και επειδή τα κράτη και οι κοινωνίες έχουν μνήμη, η λογική της λαιλασίας του πλούτου του άλλου ξυπνάει όταν μας βρίσκει σε αδυναμία στην Τουρκία. Τότε υπήρχε ένα κόμμα στην Τουρκία, δεν υπήρχε πολύ κομματισμός, κάνουν μυστική σύσκεψη στην Βουλή, έχει ήδη δοθεί εντολή στις εφορίες. Ο έφορος που έκανε όλο αυτό το έγκλημα που θα σας πω, έχει γράψει βιβλίο. Αποτύψεις μάλλον ο άνθρωπος. Ετοίμασε το περιουσιολόγιο όλων των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης και επέβαλε ποινές, φορολογικές ποινές, πρόστιμα δηλαδή, τεκμήριο πλούτου, γιατί δεν δηλώνατε τόσα χρόνια στην φορολογική σας δήλωση των πλούτων που αποκτήσατε, τους επέβαλε. Είναι ο λεγόμενος νόμος Varlık Vergisi, ο νόμος του έχειν δηλαδή, της περιουσίας. Τον βγάζουν λοιπόν, τον δημοσιεύουν αυτόν τον νόμο αφού είχαν προετοιμαστεί όλα και δίνουν, αν δεν κάνω λάθος, 2 ή 3 εβδομάδες περιθώριο να καταβάλουν αυτά τα τεράστια ποσά σε μετρητά. Όταν λοιπόν αυτό κοινοποιείται στην Κωνσταντινούπολη και άλλος έχει εργοστάσιο, άλλος έχει βιοτεχνία, άλλος έχει κατάστημα, έχει σπίτι, έπαυλη και πρέπει να καταβάλει ένα ποσό υπέρογκο που δεν το έχει, βγαίνει να πουλήσει, να πάρει τα λεφτά για να μην πάει στα τάγματα εργασίας. Επανασύσταση των τάγματων εργασίας, αυτά που είχαν κάνει 20 χρόνια πριν, για να αποδείξουν ότι η πολιτική της γενοκτονίας συνεχίζει να υπάρχει, παρά τη συμφωνία Ινωνού Βενιζέλου. Όταν όμως βγαίνεις στην αγορά να πουλήσεις και η αγορά ξέρει ότι είσαι υποχρεωμένος σε 2 εβδομάδες να μαζέψει ένα υπέρογκο ποσό, αντί να σου δώσουν την αξία, πήραν μπιρ παρά τις περιουσίες των Ελλήνων. Άλλαξαν χέρια οι περιουσίες δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τελειώσαμε με αυτό. Όσοι δεν μπόρεσαν, έχω γνωρίσει ανθρώπους στη Σμύρνη και στην Κωνσταντινούπολη, που πήγαν στα τάγματα εργασίας. Πάμπλουτοι άνθρωποι. Δεν μπόρεσαν να μαζέψουν, τους πήραν τις περιουσίες και τους έστειλαν και στα τάγματα εργασίας πάλι στο Ερζερούν. Επιστρέφουμε, πάμε στο 1964, 1974 κτλ. Το 1924, δηλαδή τον πρώτο χρόνο μετά την ανταλλαγή, επιφανείς προσωπικότητες του προσφυγικού ελληνισμού στην Αθήνα αποφασίζουν να κάνουν το πρώτο μνημόσυνο των θυμάτων της γενοκτονίας, της μικρασιατικής καταστροφής, στη Μητρόπολη των Αθηνών. Εκεί λοιπόν μνημόσυνο, μια όχι πολιτική πράξη, μια θρησκευτική πράξη. Ενώ λοιπόν ετοιμάζονται, μπήκαν μέσα, είχαν και τα κόλυβα και όλα αυτά, μπαίνει η αστυνομία μέσα,
συλλαμβάνει τους προτέτειους, αναπρογυρίζουν τα κόλληβα, τους πάνε στο αστυνομικό τμήμα για να τους απαγγείλουν κατηγορία της διατάραξης των σχέσεων της χώρας με άλλη χώρα. Κακούργημα. Τι είχε γίνει? Είχε παραπονηθεί η Τουρκία, είχε πει αυτοί εδώ πάνε ξύνουν πληγές, θέλουν να ξαναθέσουν θέμα να γυρίσουν πίσω. Και το ελληνικό κράτος από εκείνη τη στιγμή μας απαγόρευσε το δικαίωμα στη μνήμη. Γι' αυτό υπήρχαν και άλλοι λόγοι που δεν μιλούσαν οι δικοί μας, οι βιασμοί, τα βασανιστήρια. Τι να πεις? Να πεις ότι βίασαν, ότι... Αλλά ήρθε και το κράτος και έβαλε τα φόπλακα στη μνήμη. Και γι' αυτό για πολλές δεκαετίες, αυτό το, ας πω, εγώ το έχω υπηρετήσει το κράτος, το αγαπώ. Η ιδεολογία μου δεν είναι ούτε δεξιά ούτε αριστερή. Η δική μου ιδεολογία είναι κράτος. Η Ελλάδα πρέπει να έχει ένα δίκαιο κράτος, αποτελεσματικό, το οποίο να προστατεύει τους πολίτες, τη χώρα. Αλλά ακριβώς επειδή αγαπώ και υπηρέτησα το κράτος, έχω υποχρέωση να αναδεικνύω και να τονίζω και τις ενοχές του. Και είναι βαθύτατα και βαρύτατα ένοχο, γιατί, επαναλαμβάνω, μας στέρισε το δικαίωμα στη μνήμη. Μείναμε δεκαετίες. Λοιπόν, μείναμε για δεκαετίες με τα στόματα κλειστά. Για ποια στρατηγική να μιλήσουμε? Μέχρι που τη δεκαετία του 80 άρχισε μία, θα έλεγα, ριζοσπαστικοποίηση πρώτα του οργανωμένου ποντιακού χώρου. Εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος με αυτό. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσουμε μαζί όλες οι προσφυγικές οργανώσεις. Εν πάση περιπτώσει, αυτό τώρα δεν μπορούμε ούτε να το δικάσουμε, ούτε να το καταδικάσουμε, ούτε να πούμε γιατί εσείς ξεκινήσατε πρώτοι και άλλοι δεύτεροι και μετά τρίτοι. Τα γεγονότα παραθέτουμε. Ξεκίνησε λοιπόν η ριζοσπαστικοποίηση, οι πιέσεις, για να φτάσουμε στην απόφαση του Ανδρέα Παπανδρέου το 1994 να φέρει το θέμα στη Βουλή. Και επειδή μου έχουν πει οι προτεργάτες, οι βουλευτές, πώς έγινε, με απίστευτη μυστικότητα, γιατί φοβόντουσαν να μην διαρρεύσει το θέμα και να πάει σε διάφορα κέντρα στην Αθήνα και στην τουρκική πρεσβεία, η οποία να πιέσει με τη σειρά της το σύστημα και να τους θυμώσουν. Με απόλυτη συνωμοτικότητα έφεραν τον νόμο, 1994, είναι αλήθεια, τα καλά κακά, τα κακά κακά, είναι αλήθεια ότι όλο το πολιτικό σύστημα, ακόμα και το ΚΚΕ που έχει για λόγους αρχής δεν θέλει να συμμετέχει σε πρωτοβουλίες άλλων, όλοι ψήφισαν την αναγνώριση της 19ης Μαΐου ως ημέρας μνήμης. Κολοβή αναγνώριση είναι αυτή. Κολοβή αναγνώριση. Ως ημέρας μνήμης, εν πάση περιπτώσει καλοδεχούμενοι, ένα μέρος της ντροπής του κράτους και του πολιτικού συστήματος το έσβησαν τότε. 4 χρόνια μετά αναγνώρισαν τη γενοκτονία των Μικρασιατών και εκεί με μεγάλες περιπέτειες και φτάσαμε και των Θρακών, νομίζω. Ακούστε. Δεν υπήρχε ένα σχέδιο για να κάνω των Νεοτούρκων και των Κεμαλικών πρώτα να σκοτώσουν τους Αρμένιους χωριστά, μετά χωριστά τους Πόντιους, μετά χωριστά τους Μικρασιάτες και χωριστά τους Θράκες. Το σχέδιο ήταν ένα, να εξαντώσουν τους χριστιανικούς πληθυσμούς της Ανατολίας. Και αφού ήταν ένα το σχέδιο, το οποίο αυτό σχέδιο εκπορεύεται από μια συγκεκριμένη πολιτική που είναι ζωντανή ακόμα. Ξέρετε, παρακολουθούσα τις εκλογές στην Τουρκία προχθές. Είναι απίστευτο. Η πολιτική της γενοκτονίας είναι ολοζώντανη στα έγκατα του τουρκικού κράτους και εκφράστηκε μέσα από νοθεία που έγινε για να μην δικαιωθούν αυτοί οι κάποιοι που ήθελαν να πάρουν την εξουσία και να μας δικαιώσουν. Υπήρχαν και τέτοιοι. Εν πάση περιπτώσει, άρα έχουμε ένα σχέδιο και μια απόφαση. Αρμένοι, Ασσύριοι, Χριστιανοί, με ένα σχέδιο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μόνο ενωμένοι μπορούμε να νικήσουμε αυτό το θηρίο. Ενώ Έλληνες, Αρμένοι και Ασσύριοι. Άρα, μια γενοκτονία, μια στρατηγική. Αλλά πριν πάμε, αυτό είναι το τελικό στάδιο. Πρέπει να δούμε τι γίνεται στο εσωτερικό. Οφείλω να ομολογήσω
ότι ξέρετε, νομίζω πέρυσι ήμουνα στην Πάφο και μίλησα στην κεντρική, σε μια εκδήλωση που έκανα και φέτος έκανα πολύ μεγάλες εκδηλώσεις για τη γενοκτονία. Έχει μερικούς Έλληνες ποντίους που ήρθαν από τη Σοβιετική Ένωση και εγκαταστάθηκαν εκεί. Είχε πάνω από 1.500 άτομα, 2.000 άτομα, η μισή ποντί και η άλλη μισή Έλληνες της Κύπρου. Τι θέλω να πω, ότι εκεί που μας είχαν αφαιρέσει το δικαίωμα στη μνήμη, φτάσαμε στο σημείο να αποτελέσει το ζήτημα της γενοκτονίας ζήτημα όλων των Ελλήνων, του απανταχού ελληνισμού, ανεξαρτήτως καταγωγής που είπε και ο Αντιπεριφερειάρχης πριν από λίγο. Όλους μας αφορά το ζήτημα της γενοκτονίας και θα σας το αποδείξω σε λίγο. Άρα, μπορώ να πω ότι σε επίπεδο κοινωνίας φτάσαμε σε ένα αξιόλογο επίπεδο. Από τη στιγμή που τιμάται, γίνονται τελετές μνήμης, ακόμα και στη Ζάκυνθο, που δεν ξέρω αν υπάρχουν, είτε κάποιος Ταταρίδης υπήρχε εκεί. Δεν ξέρω αν έχουμε άλλους πόντιους. Το θέμα λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα με το πολιτικό σύστημα. Υπήρχαν τμήματα του πολιτικού συστήματος και πρόσωπα και νοοτροπίες που θεωρούσαν το ζήτημα της γενοκτονίας εφεύρημα ορισμένων τρελαμένων αντιτούρκων εθνικιστών και οι οποίοι το χρησιμοποιούσαν για να σταματήσουν την ελληνοτουρκική προσέγγιση και συνεννόηση. Τώρα συγγνώμη να το πω, αλλά πιάστο αυγό και κούρευτο. Απ' την άλλη μεριά έχεις ένα κράτος, ένα κράτος που δεν έχει αλλάξει ούτε κεραία στην πολιτική της γενοκτονίας και έχεις τους αφελείς ή δεν ξέρω τι άλλο στην Ελλάδα που θεωρούσαν ότι. Εν πάση περιπτώσει, μπροστά στις αντιδράσεις του κόσμου, είδα ότι όλα τα κόμματα πλέον στην Ελλάδα, έστω και με αυτόν τον τρόπο, καλοδεχούμενοι είναι όλοι, ακόμα και οι αρνητές που αλλάζουν άποψη και έρχονται, συστρατεύονται μαζί μας, όλοι είναι καλοδεχούμενοι, κανείς δεν πρέπει να αποκλείεται από αυτόν τον αγώνα. Άρα και εδώ πετύχαμε αρκετά πράγματα. Πού δεν πετύχαμε? Δεν πετύχαμε καταρχάς τον οργανισμένο ποντιακό χώρο, άλλος από εδώ, άλλος από εκεί. Και δεν πετύχαμε και μεταξύ μας Μικρασιάτες, Πόντιοι και Θρακιώτες. Σκεφτείτε λοιπόν να πας στο Κοινοβούλιο της Ολλανδίας, που εκεί κάτι έγινε, της Γαλλίας και να πεις αναγνωρίζετε. Να πάει πρώτα ο Πόντιος, μετά από ένα μήνα να πάει ο Μικρασιάτες και μετά από δύο μήνες να πάει ο Θρακιώτες. Τι δεν καταλάβει ο Γάλλος τώρα εκεί με στα χαβιάρια του και στο πατέ του. Δηλαδή μεταξύ όλων αυτών μπαίνει ο ένας, μπαίνει. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Για να μπορέσουμε να διεθνοποιήσουμε το ζήτημα, πρέπει πρώτα να τα βρούμε μεταξύ μας. Πρώτα οι Πόντιοι μεταξύ μας και μετά οργανωμένος προσφυγικός χώρος μεταξύ μας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ξέρετε, γίνεται πολύς λόγος για το εβραϊκό λόμπι. Είναι πραγματικά αξιοθαύμαστα τα αποτελέσματα τη δράση αυτού του λόμπι. Όμως ξέρετε τι λένε οι ίδιοι. Εσείς έχετε πιο πολλές δυνατότητες, πιο πολλές κοινότητες σε όλο τον κόσμο, πιο ισχυρές κοινότητες, έχετε τον πολιτισμό σας, έχετε αυτή τη θέρουσα δύναμη του ελληνισμού. Εάν τη χρησιμοποιήσετε, μπορείτε να κάνετε παπάδες. Πάλι συγγνώμη τώρα. Λοιπόν, ακούστε εδώ. Όμως, αν δεν υπάρχει στρατηγική, είμαστε μία ασύντακτη υπερδύναμη. Η ασύντακτη υπερδύναμη αυτοεξουδετερώνεται. Δεν έχει αποτέλεσμα. Άρα, για να συνοψίσω, τα βρίσκουμε πρώτα οι Πόντιοι μεταξύ μας, τα βρίσκουμε μεταξύ μας Πόντιοι, Μικρασιάτες και Θρακιώτες, μας αγκαλιάζει ο ελληνικός λαός ανεξαρτήτως κατηγορίας, μιλώ για τον οργανωμένο χώρο και τότε δίνουμε το μήνυμα σε όλο τον ελληνισμό, τον οργανωμένο, τον απανταχού ελληνισμό και πιστεύω ότι θα πετύχουμε θαύματα. Αφού το κάνουμε αυτό, το τελευταίο στάδιο είναι συστράτευση Ελλήνων, Αρμενίων και Ασσυρίων. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας, αναζητούμε και άλλους λαούς που έχουν γενοκτονηθεί, ζητούμε την αλληλεγγύη τους, την κερδίζουμε και πιστεύω πραγματικά ότι μπορούμε να νικήσουμε. Τώρα, ακούστε, το ζήτημα της γενοκτονίας δεν είναι μόνο ηθικό. Δηλαδή η δικαίωση του ενός και πλέον εκατομμυρίων ψυχών που δολοφονήθηκαν από τα χέρια των Τούρκων. Έχει να κάνει και με το σήμερα και με το αύριο. Ξέρετε,
όποια χώρα αναγνωρίζει τη γενοκτονία των Αρμενίων, γίνεται σοβαρό πρόβλημα μεταξύ της χώρας, διπλωματικό πρόβλημα, πολιτικό πρόβλημα μεταξύ της χώρας αυτής και της Τουρκίας, αποσύρει η Τουρκία τον πρέσβη και περνάει καιρός για να εξομαλύνουν τις σχέσεις. Χωρίς να θέλω να μπλέξω τώρα και σε άλλα ζητήματα, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής υπήρχε ένα χειρόγραφο του State Department στον εκάστοτε πρόεδρο, στο οποίο το εξηγούσε το State Department για ποιο λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν πρέπει να αναγνωρίσουν τη γενοκτονία των Αρμενίων. Μάλιστα ο Ρόναλντ Ρίγκαν, νομίζω το 82, ενώ εκφώνησε στις 24 Απριλίου και είπε έγινε γενοκτονία, έπεσε πάνω του το State Department και το πήρε πίσω. Αυτοξευτελίστηκε δηλαδή. Κι όμως, ο Τζο Μπάιντεν μόλις ανέλαβε την Προεδρία στις ΗΠΑ, εποφελούμενος και από τις κάκιστες σχέσεις που είχε τότε η Αμερική με την Τουρκία, αλλά και με το γεγονός ότι ο Ερντογάν είχε βάλει όλα τα αυγά στο καλάθι του Τραμπ και δεν τον έπαιρνε και τηλέφωνο να τον συγχαρεί, ο Τζο Μπάιντεν στις 24 Απριλίου, την πρώτη χρονιά της Προεδρίας του, αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων με αναφορά και στη γενοκτονία των άλλων πληθυσμών. Έχει μια αναφορά. Τι πέτυχαν όμως οι θειασότες της μη αναγνώρισης, ενώ οι Αμερικανοί? Να βάλει ένα όριο για να μην μεταφερθεί η ευθύνη στο σημερινό τουρκικό κράτος. Δεν έχει σημασία, είναι κεφαλαιώδης η αναγνώριση από τον Biden και το είδαμε φέτος που είπε ξανά γενοκτονία στις 24 Απριλίου, πόσο μεγάλη φασαρία έγινε στην Τουρκία. Ακούστε, η Ελλάδα το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα μετά αυτό που έγινε την καθαρά Δευτέρα στις Καστανές του Εύρου, που επιχείρησαν να καταλάβουν την περιοχή, λόγω Κάραγατς έγινε αυτό, έτσι, τους δώσαμε το πλεονέκτημα, να την κρατήσουν με άοπλους μετανάστες. Όταν έχεις αόπλους, δεν μπορείς να στείλεις στρατό με όπλα. Άρα εκεί θα κρατούσε μήνες και από εκεί θα περνούσαν 800.000 άνθρωποι σε πρώτη φάση. Θα πέφτει η κυβέρνηση, θα πέφτει και η επόμενη. Και σε βάθος χρόνου είχαν στόχο να περάσουν 12 εκατομμύρια ανθρώπους. Κοινό σχέδιο Πακιστάν, Μπαγκλαντές, Ιράν και Τουρκίας. Εκεί λοιπόν η Ελλάδα αντιστάθηκε. Εγώ δεν κάνω πολιτική, δεν με νοιάζω. Τώρα είμαστε και προεκλογικά, δεν θα το έκανα αυτό. Αντιστάθηκε και δείξαμε για πρώτη φορά ότι όταν αντί του κατευνασμού επιλέγουμε την αποτροπή, καταγάγουμε τεράστιες νίκες. Αυτό ήταν ένα μήνυμα. Επίσης, μετά το Ουρούτς Ρέις, που παρακολουθούσαμε σαν χάχες 92 μέρες το Ουρούτς Ρέις να αλωνίζει την ελληνική υφαλοκρηπίδα με βάση το διεθνές δίκαιο ελληνική, άρχισε η Ελλάδα ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα, καλοδεχούμενο. Όμως ξέρετε, εάν η Τουρκία είναι νιώθει δικαιωμένη, επειδή δεν πιέζεται από τη διεθνή κοινότητα, για όλα όσα κάνει, κυρίως όμως για το θέμα της γενοκτονίας, τότε πολύ πιο εύκολα θα υλοποιήσει τα επεκτατικά της σχέδια εις βάρος του ελληνισμού. Εάν ενωθούμε πόντιοι μεταξύ μας, Μικρασιάτες, Θρακιώτες και πόντιοι, πάρουμε την κοινωνία μαζί μας, δώσουμε το μήνυμα στους Έλληνες του εξωτερικού, πιέσουμε την κυβέρνηση και τα κόμματα να κάνουν πρωταρχικό στοιχείο της εξωτερικής πολιτικής, να μπαίνει στις συνομιλίες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον ΟΗΕ, το θέμα της αναγνώρισης, και αν αρχίσουν οι αναγνωρίσεις σε συνεργασία με τους άλλους λόγους από διάφορες χώρες, τότε ξέρετε τι θα γίνει. Αυτή η χώρα που νιώθει δικαιωμένη και θεωρεί ότι έχει δίκιο να επεκταθεί, σταδιακά, αν αρχίσουν οι αναγνωρίσεις, σκεφτείτε ότι οι αναγνωρίσεις αυτές θα είναι ένας κλειός που θα αρχίσουν να περισφύγουν την Τουρκία, αν γίνει από πολλές χώρες. Και τότε τι θα γίνει? Η Τουρκία από μια επιτιθέμενη χώρα θα μετατραπεί σε μια χώρα που αμήνεται, αμυνόμενη, για να αποκρούσει αυτό το κύμα των αναγνωρίσεων. Και αυτό το κύμα των αναγνωρίσεων θα ενισχύσει την εθνική μας άμυνα περισσότερο και από τα Ραφάλ και από τα F-16. Αυτό, γιατί αντιλαμβάνομαι σας έχω κουράσει. Άρα είναι κρίμας
είναι αυτοί που θα μας διασφαλίσουν ένα ασφαλές μέλλον για μας, τα παιδιά μας και για τα εγγόνια μας. Οφείλουμε λοιπόν να αγωνιστούμε και για τη δικαίωση των νεκρών, αλλά και για τις επόμενες γενιές. Ευχαριστώ πολύ.